Έκκληση προ του πολίτε να μην πετάνε νερά στου δρόμου. Απευθύνει ο πρόεδρο τη Δημοτική Επιχείρηση, ιδρυφή αποχέτευση δράμα, Τάσο Χατζηγιάννη, καθώ λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών παρουσιάζονται φαινόμενα παγετού, κυρίω τι βραδινέ και τι πρωινέ ώρε. Παράλληλα, ο κ. Χατζηγιάννη τονίζει πω τα συνεργεία τη ΔΕΙΑΔ κάνουν ό,τι είναι ανθρωπίνω δυνατόν για να μπορέσουν να διορθώσουν τι βλάβε που προκύπτουν. Όσον αφορά το δίκτυο υπάρχουν προβλήματα και μάλιστα σε κάποια σημεία θα έλεγα είναι και έντονα. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή στους συνδημότες μας όσον αφορά τι πολύ μικρές θερμοκρασίες. Υπάρχει κίνδυνος. Πρώτον δεν πρέπει να έρχουν νερά στους δρόμους. Σε καμία περίπτωση. Πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική γιατί οι χαμηλές θερμοκρασίες αυτό το νερό που βρίσκεται μέσα στους δρόμους παγώνει και εγκυμονεί κινδύνους για τους διερχόμενους. Αυτό είναι βασικό. Ακόμη κάτι. Ως υπηρεσία, ελέγχουμε πλήρως, θα έλεγα εγώ, τις περιπτώσεις που έχουμε βλάβες, εκεί που έχουμε διαρροές και βγαίνει το νερό επάνω, τα συνεργεία της υπηρεσίας μας είναι επιποδός, αν χρειαστεί, σε όποια σημεία χρειάζεται και επιβάλλεται, να ρίξει αλάτι, θα ρίξει και αλάτι. Αλλά θα παρακαλέσω για δεύτερη φορά του συντημότε μα να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα νερά που ρίχνουν μέσα στου δρόμου. Οι βλάβες τις ημέρες αυτέ οφείλονται τόσο στι χαμηλέ θερμοκρασίε, όσο όμως και στις υψηλή πίεση. Όχι μόνο λόγω χαμηλή θερμοκρασία και αυξημένη πιέσεω. Υπάρχουν κάποια προβλήματα. Βέβαια, είναι γνωστό νομίζω στου συνδημότε μα ότι η ΔΕΙΑΔΑ έχει εκπονήσει κάποιε μελέτε, έχουν υλοποιηθεί κάποια έργα τα οποία έχει γίνει αλλαγή στο μεγαλύτερο τμήμα του δικτύου. Τώρα μένουν μία ακόμη ζώνη που είμαστε υπό έγκριση και νομίζουμε ότι θα αλλάξουμε όλο το δίκτυο ίδρυυση στην πόλη τη Δράμα.